Όποιος όμως λέει καταγγελία του μνημονίου, μάλιστα, λένε ότι χωρίς μνημόνιο, ναι, ναι, δεν υπάρχει ευρώ. Άλλο αυτό λένε όχι, 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 προσέξτε. Να συμφωνήσουμε στο εξής, ότι δεν έχουν τη δυνατότητα οι κυρίαρχοι, οι αδιάλακτοι κύκλοι της Ευρωπαϊκής, ναι, Ένωσης να διώξουν μια χώρα από το ευρώ, έστω και να διαφωνούν μαζί της. Συμφωνούμε σε αυτό? Όχι. Δεν συμφωνεί ο κ. Παπαδόπουλος που είναι της Δημοκρατίας. Ούτε εγώ συμφωνώ με σχόλια. Αλλά είναι δεδομένο αυτό. Είναι δεδομένο. Άστε τι λέω. Είναι άλλο πράγμα. Μα ούτε εγώ συμφωνώ. Μα είναι άλλο πράγμα. Ωραία, να το λοιπόν. Να το, να τη Ιερά Συμμαχία. Λοιπόν, λέω λοιπόν. Λέω κ. Παπαδόπουλος. Αλλά διαφωνεί εδώ και ο κ. Παπαδόπουλος. Θα τα ακούτε. Διότι λέτε πολιτικά ψεύδι. Είναι δεδομένο ότι όλοι λένε. Είναι άλλο πράγμα να λένε ότι αν εσείς πάτε να κυρώσετε το μνημόνιο, εμείς θα σκεφτούμε αν θα σας δώσουμε την επόμενη δόση. Άλλο πράγμα αυτό. Άρα και γι' αυτό τότε. Δεν βοηθιέμαι καθόλου. Και μα άμα δεν πάρουμε τα χρήματα, δεν βοηθάμε. Και γι' αυτό τότε θα αναγκαστείτε να βγείτε από το μνημόνιο. Εμείς όμως λέμε. Ότι. Ένα λεπτό, Να τοποθετηθούν τις αρχές μετά. Ένα λεπτό. Εμείς λέμε ότι στην Ευρωζώνη δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες και νοικιαστές. Εμείς είμαστε συνειδιοκτήτες στην Ευρωζώνη, ισότιμοι εταίροι και σαν τέτοιοι θα παραμείνουμε. Σύμφωνοι. Όποιος θέλει να ρίξει νερό στο μήλο, της κυρίας Μέρκελ και να μην συμφωνεί με την μετριοπαθή Γιούνκερ, ας το κάνει. Κύριε Λιτζέρη, παρακαλώ, γιατί θέλω να είσαστε λίγο πιο σύντομοι στις τοποθετήσεις σας, να μου κάνετε τη χάρη, γιατί αλλιώς δεν θα μιλήσει. Θα μιλάει ο καθένας, θα κάνει ένα μονόλογο. Πάρα πολύ σύντομος ή δυνατόν επιγραμματικός. Είμαι εδώ στην εκπομπή σας, επειδή πιστεύω ότι είναι μια εκπομπή διαμόρφωσης κοινής γνώμης, είναι μια νυφάλια εκπομπή και θα πω την άποψή μου. Αυτό προσπαθούμε. Και θα πω την άποψή μου. Δεν έχει νόημα ούτε να ανταγωνίζομαι με τον κύριο Μπαλάφα, ούτε να ακούω ύβρους του τύπου λέτε ψέματα. Την γνώμη μου θα πω. Άλλωστε, το ψέμα ή η αλήθεια οφείλει να γνωρίζει ότι στην ελληνική γλώσσα αλήθεια σημαίνει ότι αντέχει στον χρόνο. Είναι όχι λύθη. Άρα λοιπόν, μακριά από μένα η αλαζονία ότι κατέχω την απόλυτη αλήθεια. Αυτό δεν ξέρω αν ο φιλόσοφος κύριος Μπαλάφας ή ο φιλόσοφος κύριος Τσίπρας μπορεί να μας πει ποια είναι η αλήθεια. Αυτό θα κρυθεί ιστορικά. Ωραία. Πρώτα λοιπόν. Μόνο φιλοσοφικά μπορείτε να μας πει. Μα μετά λέτε σας διακόπτη η μιλή. Είπατε κύριε Κουρή. Θείο δώρο το αποτέλεσμα. Απάντηση. Θα συμφωνούσα αν οδηγούσα σε κυβέρνηση. Από τη στιγμή που δεν οδήγησε σε κυβέρνηση, φοβάμαι ότι θα οδηγήσει σε κατάρα. Yeah. Αλίμονό μας δε, εάν αυτό δεν μπορούμε, επαναληφθεί. Δεν χρειάζεται να γίνονται εκλογές. Θα σας απαντήσω. Ποιο? Λέμε ότι έτσι θέλουμε να ψηφίσετε, ψηφίστε. Όχι θέλουμε, δεν καταλάβατε. Δεν καταλάβατε. Ο κόσμος. Όταν γίνονται εκλογές, γίνονται για να αναδειχθεί. Εσείς πιστεύετε ότι αν ψηφιζόντουσαν τα δύο κόμματα. Δεν είπα αυτό. Αυτό είναι άλλη παραδοχή. Θα ήταν καλή κατάσταση. Εγώ είπα ότι αυτό το αποτέλεσμα, όπως ακριβώς το ψήφισε ο ελληνικός λαός, σοφά το ψήφισε, λέω εγώ. Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι η θέση μου να κρίνω εάν το ψήφισε σωστά ή όχι. Εγώ ξεκινάω ως δημοκράτης με ένα πράγμα. Είναι θέσφατη η απόφαση του λαού. Όφυλαν όμως λοιπόν τα κόμματα, τα οποία έχουν οι ηγεσίες τους, που έχουν μια αίσθηση ευθύνης, να συγκυβερνήσουν, γιατί το μείζον είναι η κυβερνησιμότητα. Δεν έγινε.